Και είναι δύσκολο, φίλες μου και φίλοι μου, όταν βραδιάζει και είσαι μακριά εκεί στα ξένα, γιατί η νοσταλγία και η αγάπη για την Ελλάδα είναι κάτι το πολύ μακρινό, αλλά όχι τυπικό για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή η σκέψη τους είναι κοντά στην Ελλάδα. Μιλάμε για τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας που έχουν χτίσει μια ολόκληρη ζωή μακριά από την Ελλάδα, αλλά είναι τόσο κοντά της όσο δυστυχώς δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Θα πάμε στο Τρόισντορφ στην Γερμανία για να συναντήσουμε τον Κώστα Ξανθόπουλο, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ο γραμματέας της τοπικής ομάδας Ελλάς Τρόισντορφ, να μας μιλήσει για την ιστορία του σωματείου, πότε ιδρύθηκε, πώς ξεκίνησε, τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα καλά στοιχεία που υπάρχουν, το πώς φέρουν κοντά οι δραστηριότητες του σωματείου τον ελληνισμό, τον έναν κοντά στον άλλον και όλα αυτά που έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται? Πολλά και Χριστός Ανέστη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κώστα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί τώρα εδώ ακουγόμαστε βέβαια σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, καθότι η Hera Sport είναι παγκόσμια εμβέλεια και ακούει ο κόσμος για μια ομάδα που λέγεται Ελλάδα, είναι εντυπωσιακό όντως. Ακούει και για μια πόλη που λέγεται Τρόισντορφ και πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουμε καν πού βρίσκεστε. Έτσι, δώσε μας μια εικόνα για το πού βρίσκεται η περιοχή εκεί στην Γερμανία. Το Τρόισντορφ είναι, θα έλεγα τώρα, στη Γερμανία μια μικρή πόλη με περίπου 80 με 100.000 κατοίκους. Είναι ανδιάμεσα από Κολονία και Βόνη. Μάλιστα. Και έχουμε εδώ ένα πολύ μεγάλο ελληνικό στοιχείο. Έχουμε δηλαδή, έχουμε κάνει μικρή Ελλάδα εδώ, το φέραμε στη Γερμανία. Έχουμε τα γερά δικά μας, τα εστιατόρια μας, τους καφέδες μας, κοινότητες και φυσικά την ποδοσφαιρική ομάδα, την Ελλάδα Τρόισντορφ. Ωραία. Πότε ξεκίνησε, πότε ιδρύθηκε η ομάδα? Νίκο, οι πρώτοι ομογενείς είχαν έρθει τέλη 50, αρχές 60. Και το 65 ιδρύθηκε η ομάδα με το όνομα Μέγας Αλέξανδρος. Μάλιστα. Υποπτεύομαι ότι περισσότεροι ήταν από τη Μακεδονία που είχαν έτσι, γι' αυτό δώσαν και το όνομα Μέγας Αλέξανδρος, γιατί γενικά εκεί στη Γερμανία υπάρχει πολύ έντονο μεταναστευτικό κύμα από την Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Μετά από 4 χρόνια, το 69, το βάλαμε το όνομα Ελλάς Τρόισντορφ και από το 70-71 την περίοδο ξεκίνησε για πρώτη φορά στο γερμανικό πρωτάθλημα, στο τοπικό. Ναι, το οποίο φαντάζομαι ότι έχει αρκετές δυσκολίες, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά. Τώρα ναι. Η ομάδα, Κώστα, πού παίζει, δηλαδή σε ποια κατηγορία στο τοπικό πρωτάθλημα εκεί, στην περιοχή ανάμεσα στην Κολονία και τη Βόνη που μας είπες? Παίζουμε σε αλφα τοπικό. Ναι. Και εδώ και 50 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό, να φέρουμε και όλους τους ομογενείς κοντά στην ομάδα για να φτιάξουμε ένα μεγάλο ελληνικό σύνολο. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Κώστα. Τώρα λες πρώτη κατηγορία τοπικό. Άμα το βάλουμε από την αρχή, από τη μεγαλύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, την Bundesliga, κατεβαίνουμε, ναι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη κατηγορία. Να το πάρουμε έτσι αναλογικά, αν γίνεται. Να φανταστείς τώρα πρέπει να είμαστε, είναι Bundesliga, η δεύτερη κατηγορία, είναι η τρίτη κατηγορία. Μετά έχουμε τα Mittelrheinliga, Landesliga, Bezirk, δηλαδή είμαστε έβδομη κατηγορία. Έβδομη κατηγορία. Τώρα, η στόχη της ομάδας, αν πάει καλά η Ελλάδα και ανέβει κατηγορία από την πρώτη κατηγορία του τοπικού και πάει λίγο πιο πάνω, πού βρίσκεται μετά, πάει σε μια μεγαλύτερη έτσι, σε ευρύτητα κοινότητα, πώς γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα? Μπράβο, δηλαδή τώρα ξεκινάμε εδώ από το τοπικό, δηλαδή έχουμε τις πόλεις μέσα στο Δήμο μας. Μετά άμα ανεβούμε στην Bezirksliga που είναι και ο στόχος μας για το χρόνο, να, δηλαδή αν μπορούμε να παίξουμε. Είναι και αυτό βέβαια. Με τον ιό, θα προσπαθήσουμε να ανεβούμε ή θέλουμε να ανεβούμε και μετά θα παίζουμε με ομάδες που θα είναι οι δήμοι δίπλα το δικό μας. Κατάλαβα. Ανοίγει δηλαδή περισσότερο η βεντάλια. Είπες νωρίτερα, Κώστα, για την πανδημία. Μας έχει όλους συνταράξει στη θέμελα αυτή η ιστορία. Βέβαια και
έχει αλλάξει τις ζωές μας και πολύ περισσότερο βέβαια και τις αθλητικές δραστηριότητες που ήταν και το αποκούμπι πολλών ανθρώπων, έτσι για να ξεδίνουμε, να ηρεμούμε, να περνάμε ευχάριστα τις ελεύθερες ώρες μας. Φέτος είχε καθόλου αγωνιστική δράση εκεί για την ομάδα σας ή ξεκίνησε και τέλος κάποια στιγμή σταμάτησαν τα πάντα? Νίκο, ξεκινήσαμε εμείς τον Αύγουστο κανονικά με το πρωτάθλημα. Κάναμε 7 παιχνίδια, 8, και μετά λόγω πανδημίας τον τέλη Οκτωβρίου είχαμε σταματήσει με το πρωτάθλημα. Και δυστυχώς μέχρι τώρα τραβήθηκε και είπαν ότι θα αναβληθεί, δεν θα παίξουμε άλλο το πρωτάθλημα, δεν θα το τελειώσουμε. Και εμείς ελπίζουμε του χρόνου, τουλάχιστον μετά τον Αύγουστο, πάλι να μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ούτε προπονήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε, ούτε τίποτα. Δεν έχει βγει κάποια οδηγία που τουλάχιστον μπορούν να ξεκινήσουν κάποιες προπονήσεις για να βρεθούν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο φυσικής κατάστασης αθλητές και ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι ένα χρόνο σε αδράνεια, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις. Φυσικά είναι δύσκολο, ναι, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα εκ μέρους της πολιτικής εδώ. Ναι. Και η Ομοσπονδία προσπαθεί και παλεύει, αλλά δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα τίποτα. Εντάξει, άρα να μην φωνάζουμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, και έξω είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, γιατί εδώ στην Ελλάδα διαμαρτυρόμαστε πολύ μερικές φορές. Ένα οτιδήποτε γίνεται στραβό το καυτηριάζουμε και το επισημαίνουμε. Είναι δύσκολο πάντως αυτό που μας περιγράφεις, δηλαδή ξεκινάει η ομάδα με στόχο να ανέβει κατηγορία, με όλα τα έξοδα στα οποία έχετε μπει εσείς οι άνθρωποι που τρέχετε τις τύχες της και τις ελπίδες να γίνει κάτι καλό, ξαφνικά διακόπτεται τα πάντα, δεν σας λέει κανείς τίποτα και μαθαίνετε ότι τελείωσε για φέτος, δηλαδή μια χρονιά μη γενόμενη, δεν έγινε τίποτα φέτος, απλά παίξατε έτσι 7-8 παιχνίδια στο βρόντο. Ακριβώς, το μόνο που είναι χάνουμε χρόνο, τίποτα άλλο. Ναι. Να σου πω τώρα, Κώστα, αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ενδιαφέρει πάρα πολύ και τις ακροάτρες και τους ακροατές μας είναι η δομή της ομάδας. Δηλαδή, είναι μια ομάδα αμυγός ελληνική, υπάρχει μια βάση που είναι παίκτες ελληνικής καταγωγής και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι άλλοι από άλλες χώρες ή και ντόπιοι Γερμανοί. Πώς έχετε σκεφτεί και πώς είναι έτσι το συστατικό της ομάδας? Ναι. Ξεκίνησε να, δηλαδή την ιδρύσαν Έλληνες ομογενείς στην ομάδα και την ιδρύσαν για τους Έλληνες αυτοί που ήρθαν από Ελλάδα ή που έρχονται ακόμα από Ελλάδα, για να μπορούν να κάνουν πιο εύκολα παρέες, να μπουν σε άλλο κλίμα, δηλαδή για να εφαρμόσουν πιο γρήγορα εδώ στη Γερμανία. Γι' αυτό ιδρύθηκε η ομάδα. Φυσικά έχουμε και Γερμανούς και άλλους ξένους που τους καλοδέχουμε και ζούμε και μαζί, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς οι Έλληνες εδώ στη Γερμανία. Ζούμε από πολλές διαφορετικές χώρες εδώ και προσπαθούμε όλοι να είμαστε το ίδιο. Ναι. Υποπτεύομαι ότι το σήμα της ομάδας, το έμβλημα της ομάδας είναι η γαλανόλευκη σημαία, έτσι είναι? Σωστά, ναι. Έχουμε την σημαία μας και από κάτω έχουμε την μπάλα ποδοσφαίρου. Ναι. Άρα, θέλω να ρωτήσω τώρα, οι ντόπιοι Γερμανοί ή κάποιοι οποίοι είναι από άλλες χώρες και αυτοί προφανώς έχουν έρθει εκεί ως μετανάστες ή είναι γεννημένοι εκεί αλλά έχουν καταγωγή όχι ελληνική, πώς αισθάνονται φορώντας μια φανέλα με την γαλανόλευκη στο στήθος? Έτσι, το έχετε συζητήσει με τα παιδιά αυτό? Έχει κάποιο ενδιαφέρον να μας πεις? Έχουμε Γερμανούς που αγαπάνε την ομάδα, είναι φιλοέλληνες. Είναι και καλοκαίρια που τους βρίσκεις κάθε χρόνο να πηγαίνουν Ελλάδα όποτε μπορούν. Έχουμε και πολλούς άλλους ξένους που το περιγράφουν ότι είμαστε μια ομάδα διαφορετική, όχι όπως ξέρουμε όλες τις γερμανικές ομάδες ή άλλες ξένες. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την φιλοξενία που έχουμε πάνω στο γήπεδο. Και όλο το ομαδικό που έχουμε πάνω, γιατί είμαστε σαν μια μεγάλη οικογένεια. Το ομαδικό πνεύμα. Ωραία, όπως καταλαβαίνω βέβαια και όπως μας λες, Κώστα Ξανθόπουλε, είστε και πρέσβης της Ελλάδας εκεί, δηλαδή αν οι παίκτες σας μετά από την συμμετοχή τους στην ομάδα έχουν λατρέψει τόσο πολύ την Ελλάδα και έρχονται εδώ για διακοπές, νομίζω ότι η δουλειά που κάνετε είναι πραγματικά εξαιρετική. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει να μας πεις και για την
σύσταση των παιδιών σε επίπεδο ηλικιακό, δηλαδή είναι κυρίως νέα παιδιά, είναι μεγαλύτεροι, υπάρχει μία ομάδα, η ανδρική ομάδα, υπάρχουν ακαδημίες. Βάλε μας έτσι λίγο στο παιχνίδι τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα του Troisdorf. Ναι, έχουμε περίπου 300.000 μέλους στην ομάδα μας. Έχουμε τρεις μεγάλες ομάδες, δηλαδή πρώτη, δεύτερη, τρίτη ομάδα, που η πρώτη μας παίζει στο αλφα τοπικό και η δεύτερη στο δεύτερο, στη βήτα τοπικό και η τρίτη στο γάμα τοπικό. Μπράβο. Έχουμε μια ακαδημία η οποία συνεργάζεται μαζί με το ΠΑΟΚ. Έχουμε συνεργασία μαζί με το ΠΑΟΚ Academy. Mm-hmm. Έρχονται δύο φορές το χρόνο, φυσικά αν δεν έχουμε μια τέτοια πανδημία, έρχονται προπονητές από κάτω και βοηθάνε και κοιτάνε και μας φέρνουν και ιδέες στους προπονητές, στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε όλους μας. Ναι. Έχει υπάρξει άραγε ενδιαφέρον από κάποιον, για κάποιον μάλλον ποδοσφαιριστή, για κάποιο ταλέντο εκεί πέρα από τον ΠΑΟΚ, που τελικά, όπως μας λες, έχει αναλάβει το κομμάτι των δραστηριοτήτων των ακαδημιών. Είχαμε ταλέντα οι οποίοι, εντάξει, κάποια στιγμή και εδώ οι Γερμανοί τα βλέπουν τα ταλέντα, οι μεγάλες οι γερμανικές ομάδες, και δυστυχώς έχουν φύγει από μας, αλλά εντάξει, είναι για αυτούς κάτι καλύτερο και πάνε και εδώ στις μεγάλες ομάδες, γιατί εδώ που ζούμε έχουμε πολλές μεγάλες ομάδες, είναι η Κολονία, είναι η Βόνη, είναι η Λεβαρκούζεν. Ναι. Λίγο πιο μακριά, μία ώρα μακριά είναι η Gladbach, η Schalke, η Dortmund, δηλαδή... Α, είστε μέσα στο επίκεντρο έτσι, της ποδοσφαιρικής πανδεσίας πραγματικά. Όλες οι ομάδες αυτές είναι ιστορικές ομάδες της Bundesliga, οπότε νομίζω ότι είσαστε πραγματικά στο κέντρο της ποδοσφαιρικής έτσι, λογικής που υπάρχει εκεί στη Γερμανία. Ναι, ναι. Σας, τα έχουμε εδώ όλα κοντά. Σας φέρνει κοντά και σε εξωγηπαιδικό επίπεδο η ομάδα, δηλαδή κάνετε και κάποιες άλλες δραστηριότητες πέρα από τα παιχνίδια των ομάδων, τα οποία υποπτεύουμε ότι συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο και πολλούς Έλληνες. Έχετε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις γιορταστικές και εθνικές? Κάνουμε εκδηλώσεις μεγάλες, κάνουμε μία φορά το χρόνο, μα κάνουμε εδώ κάτω στο ποταμάκι μας που έχουμε, κάνουμε ένα πανηγύρι μεγάλο που μαζεύει σε δύο μέρες γύρω στους 5.000 κόσμο. Μπράβο. Παλιά κάναμε εκδηλώσεις, δηλαδή γλέντια, με ορχήστρες, με όλα. Και όταν λες παλιά, εννοείς πριν από την πανδημία, δηλαδή αυτά δεν είναι μακρινά, θα επανέλθουν υποπτεύομαι, έτσι. Ελπίζουμε να επανέλθουν όλα πάλι, ναι. Ναι, γιατί πέρσι είχαμε 50 χρόνια Ελλάς. Ναι. Και ήθελα να το γιορτάσουμε λίγο πιο μεγάλα. Ναι. Και είπαμε, μία που είναι και τα 200 χρόνια Ελλάδος, να το κάνουμε όλα μαζί, αλλά τελικά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Εντάξει, ελπίζουμε όταν τελειώσει η πανδημία να μπορούμε να το... Μία μικρή παράταση μέχρι να λήξει όλη αυτή η ιστορία και να γλιτώσουμε, πραγματικά όλοι μας. Κώστα, πώς είναι οι Έλληνες εκεί πέρα στο Troisdorf? Έχουμε γύρω στους 2.000 Έλληνες εδώ στην πόλη μας. Ωραία. Οι πιο πολλοί είναι, όπως είπες και εσύ, είναι από την Βόρεια Ελλάδα. Εσύ από πού είσαι? Εγώ είμαι από Πτολεμαϊδα. Πτολεμαϊδα, έτσι. Εορδαϊκός. Ναι. Σωστά. Και... ΠΑΟΚ φυσικά, είναι... Αυτό δεν το λέω, όχι, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Απίστευτο, βρήκα στη Γερμανία κάποιον που δεν είναι ΠΑΟΚ. Είδες, όχι, Παναθηναϊκός είμαι εγώ. Άντε, ωραία. Λοιπόν, τώρα που λες για το συζητάμε έτσι και ήρθε η κουβέντα λίγο στα δρόμενα τα ποδοσφαιρικά εδώ στην Ελλάδα. Παρακολουθείτε εκεί το τι γίνεται εδώ στο πρωτάθλημα, δηλαδή είναι μέσα στα καθιερωμένα ενδιαφέροντά σας να παρακολουθείτε τις Κυριακές, Σάββατο ή Δευτέρα, πότε έχει αγώνες, να ζείτε δηλαδή το τι γίνεται στον παλμό του ελληνικού ποδοσφαίρου? Αυτό γίνεται, Νίκο. Έχουμε εδώ και fan club του ΠΑΟΚ πολλά, και στο Troisdorf έχουμε έναν. οι οποίοι συναντιούνται και βλέπουν τα μάτς όλοι μαζί. Φαντάζομαι άμα πάει κάποιος αριανός εκεί τώρα τι έχει να γίνει, έτσι. Φυσικά δεν θα τον αφήσω να μπει πρώτα μέσα. Αλλά μην νομίζεις, γιατί έχουμε όλοι εδώ μια μεγάλη φιλία. Εντάξει. Και δεν το έχουμε εδώ με τις ομάδες. Γνωρίζεστε. Τόσο όσο είναι και στην Ελλάδα.
που και εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ήμασταν όλοι και στην Ελλάδα, να ήμασταν πιο ενωμένοι και να κρατάμε ένα παραπάνω, να κρατάμε και στην εθνική μας, έτσι. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Το είπα έτσι εν είδη αστείου, γιατί παντού υπάρχει έτσι η τρέλα και η αγάπη σωστός. Και ο φανατισμός, αλλά εκεί αυτό το στοιχείο που είναι ξεχωριστό και μας το ανέφερες είναι ότι γνωρίζεις το όλοι, είσαστε μια παρέα και δεν υπάρχει λόγος ούτε να τρογόσαστε για τις ομάδες, ούτε έχετε να χωρίσετε και τίποτα, και γενικά έτσι έπρεπε να ήμασταν. Ελλάδα έρχεστε καθόλου, έρχεσαι σηκώστα, ταξιδεύεις, άσε την πανδημία, πριν, ας ξεχάσουμε ότι ζούμε αυτή την περίοδο. Ναι. Έρχεσαι οπότε, Ελλάδα τακτικά. Ερχόμαστε, να έχουμε όλη η οικογένεια, πιο πολύ εδώ στη Γερμανία έχουμε και οικογένεια στην Ελλάδα και προσπαθούμε κάθε καλοκαίρι τουλάχιστον να ερχόμαστε Ελλάδα. Εγώ πριν την πανδημία ερχόμουν και 2-3 φορές όταν μπορούσα, ερχόμουν. Είναι και κοντά, ας το πούμε, σχετικά. Η Γερμανία δεν είναι Αμερική ή ακόμα όχι, περισσότερο ακριβώς. Αυστραλία. Έχεις γεννηθεί στην Πτολεμαΐδα, έτσι? Όχι, εγώ γεννήθηκα εδώ, στο Ζίκου, και είναι μια διπλανή πόλη, στο Τρόισοφ. Τι λες, δε Σικώστα, τα ελληνικά σου είναι υπέροχα. Μπράβο, πραγματικά. Μπράβο στους γονείς σου, μπράβο στο σχολείο σου και μπράβο και σε σένα. Δεν θα καταλάβαινα ποτέ ότι... Έτσι όπως μιλάς, ότι δεν έχεις γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά, Νίκο. Και είδατε τώρα, το λέω για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έτσι δεν δείχνουμε και μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα ξέρεις, εγώ έχω ζήσει και πολλά χρόνια έξω και ξέρω τι αισθάνεσαι και πώς νιώθεις. Αλλά η λατρεία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στη Γερμανία, που λέει με τόσο μεγάλη άνεση ότι παρατάει τα πάντα και έρχεται και 2 και 3 φορές το χρόνο ακόμα αν μπορεί στην Ελλάδα, όχι επειδή γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ και έχασε τους φίλους του, απλά γιατί η καρδιά του χτυπάει όταν ακούει τη λέξη Ελλάδα, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τι νιώθεις, Κώστα μου, όταν ακούς έτσι τη λέξη Ελλάδα? Πώς να σου πω, δεν μπορώ να σου περιγράψω, Νίκο, είναι το κάτι άλλο. Είναι μεγάλη αγάπη, κάπως έτσι να σου το πω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ευχή από όλους μας να ξαναμπεί στην αγωνιστική δραστηριότητα σύντομα η Ελλάς Τρόισντορφ. Υπολογίζω και υποπτεύομαι, και όλοι μας προφανώς το νιώθουμε και αγωνιούμε, ότι τα έξοδα κυλούν και είναι δύσκολο να κρατήσετε μια ομάδα ζωντανή όταν δεν υπάρχουν καθόλου έσοδα ή χορηγίες ή κάποια μορφή υποστήριξης. Εύχομαι να τα καταφέρετε, γιατί 50 συν χρόνια ιστορίας νομίζω ότι δεν πρέπει να σβήσουν. Κώστα. Όχι, όχι. Και εμείς αυτό ελπίζουμε, αλλά όπως είπα, έχουμε μεγάλο ελληνικό στοιχείο. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς που μας βοηθάνε και είναι δίπλα μας. Ωραία. Λοιπόν, Κώστα Ξανθόπουλες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θα είμαστε σε επαφή και επικοινωνία. Θα μιλάς και με τον Νικόλα Κολλητά, ο οποίος ασχολείται με όλες τις ελληνικές ομάδες που υπάρχουν στο εξωτερικό, για να δίνετε όταν ξεκινήσουν οι αγώνες τα νέα σας με λεπτομέρειες, τι κάνει και τι επιτυχαίνει η ομάδα κάθε φορά, κάθε Σαββατοκύριακο. Ωραία. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.